Την προώθηση δύο τροποποιήσεων της νομοθεσίας που αφορά στη βία στα γήπεδα εξήγηλε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου μετά από συναντήσεις με την ηγεσία της αστυνομίας. Άμεση σύλληψη και δίμηνο αποκλεισμό από τα γήπεδα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Παραχώρηση αρμοδιότητας και εξουσίας στον αρχηγό αστυνομίας να μπορεί στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος συλλαμβάνεται ως ύποπτος για διάπραξη αδικημάτων βία στα γήπεδα να τον αποκλείσει από το γήπεδο για περίοδο μέχρι 2 μηνών ή μέχρι την ημερομηνία που αυτός θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός εξήγηλε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία θα επιτρέψουν να ασκηθεί αποτελεσματικότερος έλεγχος στα επιδόματα βάρδια στην αστυνομία και να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις, όπως λέγει. Και το δεύτερο μέτρο είναι η άμεση προώθηση υποθέσεων για εκδίκαση ενώπιον των δικαστηρίων. Μπορούν να αποφεύγονται είτε η εργασία κάποιων προσώπων τα οποία θα μπορούν να πάρουν επιδόματα κατά τις μέρες που είναι κυριακή η αργία, είτε ακόμα και η αποφυγή υπεροριακής απασχόλησης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων, κρίνοντας παράλληλα σημαντική τη δραστηριότητα της αστυνομίας κατά τη χρονική περίοδο από το τέλος Μαΐου του 2013 μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ειδικότερα στις αστυνομικές επιχειρήσεις σε 74 υποθέσεις που σχετίζονται με τα καζίνο και το ηλεκτρονικό στοίχημα.